Είχαμε στο μυαλό μας πως θα κάνει είσοδο με τον girlfriend που είπε Ιπανήμα, αλλά μας ήρθε ελαφρώς τραυματισμένο το κορίτσι και το βάλαμε να καθίσει. Κοίτα εδώ. Παιδιά, η Νουνού είναι η παρουσιάστρια της εκπομπής, το έχετε καταλάβει. Η Μαρκέλα της δίνει περισσότερο θάρρος από ό,τι πρέπει. Έχει γλαρώσει κανονικά. Μαρκέλα, για να του στην παρέα μας, πολύ χαιρόμαστε. Και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν κάνω άλλο πρόλογο. Τα είπα όλα αυτά που μπορούσα να πω για σένα τα επίθετα. Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι η δική μας Audrey Hepburn. Ναι, το είπα και πριν. Θα παντρεπόμουν. Πιστεύω ότι είσαι ένα κορίτσι φτιαγμένο από βελούδο και μέσα και έξω. Πιστεύω ότι έχεις μια αισθητική, μια ποιότητα και ένα ταλέντο σπουδαίο. Όλα αυτά. Θα βουρκώσει. Σταματάω. Σταματάω. Και φέτος μας χαρίζεις μοναδικές στιγμές στις άγριες μέλισσες σαν ζωή μεγαρίτη, γιατί κάθε φορά που θέλουμε να χαστουκίσουμε τον Χιλάκη, το κάνεις εσύ για μας. Με μεγάλη επιτυχία τον χαστουκίζω. Με μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα με τη Μαρκέλα. Θα γυρίσουμε και το χρόνο λίγο πίσω. Θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο flashback και θα παίξουμε μαζί της και μετά και μετά. Άρα θα δούμε και αποσπάσματα από παλιότερες τηλεοπτικές σου στιγμές. Πρώτα όμως, το υπέροχο βίντεο της Ναταλίας Αργυράκη για τη Μαρκέλα. Αν υπακούαμε σε κλισέ, η Μαρκέλα Γιαννάτου θα ήταν η εύθραυστη γυναίκα, η ηθοποιός που αγαπά περισσότερο το σινεμά από την τηλεόραση, εκείνη που τολμά αυτά που τη φοβίζουν. Η πορεία της ωστόσο, ο τρόπος που μιλά και αντιδρά, όπως και οι ρόλοι που επιλέγει, τα καταρρύπτουν. Η δύναμή της ίσως κρύβεται πίσω από τη φαινομενική ηρεμία της, όπως ακριβώς και της ηρωίδας της φέτος, Ζωής Μεγαρίτης, στις Άγριες Μέλισσες. Δεν έχεις ψυχή μέσα σου. Φέρεσαι με βαρβαρότητα σε όποιον δεν πάει με τα νερά σου, ακόμα και στο ίδιο στο παιδί. Θες να σου πω κι άλλα. Ευχαριστή. Η Κερκυρέα ηθοποιός έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στην καθημερινή σειρά του Αντένα Έρωτας το 2005, ενώ ακολούθησαν οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι στις σειρές Πάρτο Αλλιώς, Ιωάννα της Καρδιάς και Πάνω από τον Νόμο. Με τον Εμίλιο Χιλάκη, τηλεοπτικό της σύζυγος στις Άγριες Μέλισσες, είχε συναντηθεί για πρώτη φορά τηλεοπτικά τη σεζόν 2007 στη δραματική σειρά Κλεμμένη Ζωή. Τι λέτε εσείς δύο? Τίποτα, σχεδιάζουμε την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Τέλεια. Και εγώ λέω γυρίζοντας να παραιτηθώ. Καλλιονίσε. Να μεγαλώσει το παιδάκι ένα-δύο χρονάκια και μετά με προσλάβετε στην επιχείρηση. Το κάρμα την έφερε ακόμη μια φορά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στην κωμωδία δοκιμάστηκε με σαποκές εμφανίσεις στο Σόι σου. Ακολούθησε η καθημερινή σειρά Χωρίς Εσένα του Αντένα Κύπρου, αλλά και η Γυναίκα Χωρίς Όνομα. Το πρόβλημά σου δεν είμαι εγώ, Νίκο. Είναι όλες οι γυναίκες. Για λέγε τι θες να πεις. Όταν με πλησίασες για να με γνωρίσεις και μου φερόσουν σαν να ήμουν πόρνη, γιατί περιμένες να σ' αντιμετωπίσω σαν κυρία? Αρκετά ενεργή και δημιουργική έχει υπάρξει και στον κινηματογράφο, με ξεχωριστούς ρόλους και συναντήσεις με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην ταινία Δεσμά Αίματος, τον Νίκο Ζαπατίνα στην ταινία Μια Φορά και ένα Μωρό και τον Σωτήρη Τσαφούλια στον Κοινό Παρονομαστή. Το 2011 συνυπέγραψε με τον Λευτέρη Χαρίτο το σενάριο της ταινίας Η Νύφη, όπου και πρωταγωνίστησε. Αυτό προετοίμαζες? Ναι, Ζωή. Είδες που τζάμπα ανησυχούσες. Στρατό θα πάει το παιδί, όχι σε καμιά λέρο. Φέτος, η Μαρκέλα Γιαννάτου αποτέλεσε μια σημαντική προσθήκη στην επιτυχημένη σειρά του Αντένα Άγριες Μέλισσες, που εν μέσω της Χούντας ενσαρκώνει την καταπιεσμένη μα δυνατή και τολμηρή σύζυγο του αδίστακτου υποστηρικτή του καθεστώτος Ακύλα Μεγαρίτη. Μαρκέλα, πόσο δυνατή και τολμηρή είσαι στα αλήθεια? Αυτό το πρόσωπό σου είναι σαν κάδρο, βρε κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συνοψίσαμε μερικά πράγματα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνετε. Γιατί είναι πολύ συγκινητικό? Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από την πορεία σου μέχρι τώρα. Ένα δείγμα, ναι, πραγματικά. Δεν έχεις πάει σε άλλες εκπομπές? Έχω πάει, ναι. Ναι, έχω πάει. Ήταν πολύ ωραίο. Χαρά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πραγματικά που σου άρεσε. Λοιπόν, το πιστεύεις, Ναταλάκη, ότι εσύ μου θύμισες ότι η Μαρκέλα και ο Εμίλιος υπήρξαν ζευγάρι ξανά στην τηλεόραση? Και άλλο ζευγάρι, έτσι, καμία σχέση. Ναι. Παρά το γεγονός ότι την Κλεμμένη Ζωή την έβλεπα φανατικά, δεν θυμόμουν ότι εσύ ήσουν η γυναίκα του. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Και τις έχω δει τις περισσότερες από τις σειρές που έχει παίξει η Μαρκέλα, μέχρι και τον Κοινό Παρονομαστή, φαντάζομαι, έχω δει. Δεν θυμόμουν ότι ήσουν εσύ τη γυναίκα του Εμίλιου. Πάλι με ταλαιπωρούσε.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν όμως αυτός ο άθλιος άνθρωπος που είναι τώρα ως μεγαρίτης. Ήταν απλά. Εντάξει, ζούσε μια παράλληλη ήθελε ζωή. Μια άλλη γυναίκα, ήθελε μια άλλη γυναίκα. Στο τέλος όμως νομίζω το πλήρωσε λίγο ακριβά, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω καλά. Καλά θυμάμαι, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε για σένα αυτό το ωραίο ταξίδι στον κόσμο του θεάτρου και της τηλεόρασης και του σινεμά? Πόσο χρονό ήσουν? Λοιπόν, κάνω από πάρα πολύ μικρή μπαλέτο. Mm-hmm. Στην Κέρκυρα γενικά μας πρόχνουν στα καλλιτεχνικά, παραδοσιακά. Ναι. Οπότε ήμουν μέσα στο χώρο του θεάτρου από μωρό, ναι, από 3-4. Ναι. Άρα υπήρχε, ζυμωνόταν κάπως. Κάποια στιγμή λοιπόν είδα μια ταινία με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, κρυφά. Γιατί μετά πριν τις διαφημίσεις για τις ειδήσεις μας στέλναν για ύπνο οι γονείς μας. Και εγώ έμπαινα κάτω από το τραπέζι και έβλεπα τι βλέπουν. Είδα λοιπόν μια ταινία με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη πάνω σε ένα κάρο και αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να είμαι δίπλα στο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ήταν ένας δρόμος εύκολος, ήταν ένας δρόμος που είχε πιο πολλά ρόδα ή πιο πολλά αγκάθια? Είναι ωραία ερώτηση. Είμαι από τις τυχερές γιατί με στήριζαν οι γονείς μου. Οπότε αρχικά να πω ότι δεν έπρεπε οπωσδήποτε να δουλεύω κάθε σεζόν. Ναι. Άρα δεν ήταν με ρόδα σίγουρα, αλλά δεν είχα και αυτό το ότι αν μείνω εκτός πρέπει να τα παρατήσω να κάνω κάτι άλλο. Ήμουν πολύ τυχερή δηλαδή. Ναι. Ήταν άρα μια τολμηρή απόφαση, θα έλεγες, να γίνεις ηθοποιός, ή πιο τολμηρά είναι καμιά φορά αυτά που χρειάζεται να πεις, να απαντήσεις για τα πρέπει, για τις γυναίκες? Δηλαδή, έχεις κάνει πολύ ωραίες τοποθετήσεις πάνω σε διάφορα ζητήματα κοινωνικά και πιο προσωπικά σου. Τολμηρό σε σχέση με το δεν είναι ένα επάγγελμα που κάποιος γονέας θέλει για το παιδί του, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, θέλει να γίνει ηθοποιός. Σωστό, σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ. Δηλαδή, δεν ήθελα να στηρίζομαι πάνω τους. Απ' την άλλη, το ότι ήξερα ότι μπορώ να στηριχτώ μου έδινε μια ασφάλεια. Mm-hmm.